το βιβλίο Αλφα Σαμουήλ, Αλφα Σαμουήλ, πρώτο Σαμουήλ και 14ο κεφάλαιο, Γιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Αλφα Σαμουήλ, Γιώτα Δέλτα κεφάλαιο, σελίς 276, διαβάζουμε με τη χάρη του Χριστού μας. Η μέρα ανδετινά, είπε Ιωνάθαν, ο Υιός του Σαούλ, προς τον νέον τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των Φιλιστέων την Εντοπέραν». Προς τον πατέρα αυτού όμως δεν εφανέρωσε τούτο. Ο δε Σαούλε επί το επί του άκρον του Γαβά, υπό τη Ρωδιάν την εν Μιγρόν, και ο λαός ο ταυτό. ήτο έως 600 άντρε. Και Αχιά, ο ιός του Αχιτόβ, αδελφό του Χαβόδ, ιού του Φινέες, ιού του Ηλί, ιερεύς του κυρίου Ενσιών, φορών Εφόδ» και ο λαός δεν ήξερε ότι υπήγεν ο Ιω... Ιωνάθαν. Μεταξύ δε των διαβάσεων, δια τον οποίο ο Ιωνάθαν εζήτη να περάσει προς την φρουράν των Φιλιστέων, ή το απότομος βράχος εξ ενός μέρου και απότομος βράχος εκ του άλλου μέρους. Και το όνομα του ενός Βοσές, το δε άλλο όνομα Σενέ. Το μέτωπο του ενός βράχου ήταν το προς βοράν απέναντι Μιχμάς και το άλλο προσνότον απέναντι γαβά και είπε ο Ιωνάθαν προς τον νέον τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των απεριτμήτων τούτων. Ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπερημών, διότι δεν είναι στον Κύριο εμπόδιο να σώσει δια πολλών ή δια ολίγων. Και είπε προς αυτόν ο οπλοφόρος αυτού. Κάμε ό,τι είναι την καρδία σου, προχώρη. Ιδού εγώ είμαι με τα σου την καρδία σου. Τότε είπε ο Ιωνάθαν, Ιδού εμείς θέλουμε να περάσει προς τους άνδρας και θέλουμε να σε αυτούς. Εάν ύπος είναι προς εμάς ούτω, στάθητη έως να έλθουμε προς εσάς, τότε θέλουμε σταθεί εν το τόπο ημών και δε θέλουμε να αναβεί προς αυτούς. Και αν ύπος είναι ούτος, ανάβητε προς εμάς, τότε θέλουμε να αναβεί, διότι ο Κύριος παρέδωκε να αυτούς εις την χείρα ημών και τούτο θέλει είστε εις, εις εμάς το σημείο. Εδείχθησαν λοιπόν αμφότεροι εις την φρουράν των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι οι Πονιδού, οι Εβραίοι εξέρχονται εκ των τρύπων, όπου είχαν κρυφτεί. Και λάλησαν οι άντρε τη φρουρά προ τον Ιωνάθαν και προ τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Και είπαν: Ανάβετε προ εμά και θέλω να σα φανερώσει τι. Και είπεν Ιωνάθαν προ τον οπλοφόρον αυτού: Ανάβα κατόπιν μου, διότι παρέδοκε αυτού ο κύριο ει την χείρα του Ισραήλ. Και ανέρπισε ο Ιωνάθαν με τα σχήρα αυτού και με του πόδα αυτού, και βαστάζοντα τα όπλα αυτού κατόπιν αυτού. Και έπεσαν έμπροσθεν του Ιωνάθαν και ο βαστάζοντα τα όπλα ηθανάτωσεν αυτούς κατόπιν αυτού. Αυτή δε η πρώτη σφαγή την οποία έκαμον ο Ιωνάθαν και ο πλοφόρος αυτού ή το περίπου είκοσι άνδρες εις διάστημα γης ημίσεως τρέματος Και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο εν της αγρής και εν παντή το λαό. Η φρουρά και οι και αυτοί κατετρόμαξαν και η γη συνεταράχθη ώστε ἤτο τρόμος Θεού και είδον η φρουρή του Σαούλ εν Βενιαμίν και είδου το πλήθο διελίαιτο και βαθμιδόν διασκορπίζετο. Τότε είπε ο Σαούλ προ τον λαό των μεταυτού. Απαριθμίσατε τώρα και είδετε τι σαν εχώρισεν εξ Και ό,τι απερίθμισαν, ειδού οι και ο προφόρο αυτού δεν ήσαν. Και είπε ο Σαούλ προ τον Αχιά. Φέρε εδώ τον, την κυβωτών του Θεού, διότι η κυβωτό του Θεού ήταν τότε μετά τον Ιόν Ισραήλ και ενώ ελάλει ο Σαούλ προς τον ιερέα, ο θόρυβος εν το στρατοπέδο των Φιλιστέων επροχώρη, επί το μάλλον και επληθύνετο. Ο δε Σαούλ είπε προς τον ιερέα, σύρε ο πίσω την χείραν σου. Και συνηθρίστησαν ο Σαούλ και πάσο λαός ο λαός μεταυτού και ήλθον έως την μάχην. Και είδου παντός ανδρός ρομφαι, η Ρομφέα ή το εναντίον του συντρόφου αυτού σφαγή μεγάλη σφόδρα. Οι δε Εβραίοι Εμετά των Φιλιστέων όντε ω άλλοτε, είτε την εσύχων αναβεί με ταυτόν το στρατόπεδο εκ των Πέριξ, και αυτοί ετεινώθησαν με το ταν Ισραηλιτών, ή εσύσαν με τα του Σαούλ και Ιωνάθαν. Και πάντε οι άνδρε του Ισραήλ, κρυπτόμενοι εν το όριο Εφραήμ, ακούσαντε ότι οι Φιλιστέοι έφευγαν, έδραμον και αυτοί κατόπιν αυτών ει πόλεμον. Και έσωσε ο κύριο τον Ισραήλ εν τη μέρα εκείνη, και η μάχη πέρασε έω βέθαβεν αμήν. Ο Θεός είχε οδηγήσει τον Σαούλ να βρεθεί εκεί στον τόπο όπου οι φιλιστέοι είχαν συγκεντρωθεί για να πολεμήσουν με τους Ισραηλίτες. Καταρχάς τον Σαούλ είχαν ακολουθήσει πλήθος Ισραηλιτών καθώς όμως έβλεπαν να συναθρίζονται ε, οι φιλιστέοι και μάλιστα να είναι όσοι άνμος παρά το χείλος της θαλάσσης Δίλιασαν πολλοί Ισραηλίτε, έφευγαν, άλλοι κρυβόντουσαν στο δάσο, άλλοι στι τρύπε και άλλοι πέραν του Ιορδάνου ε, ανατολικά προ την, προς την Μεσόγειο θάλασσα. Ο Σαμουήλ όμω είχε δώσει εντολή, ο Θεό είχε δώσει εντολή για του Σαμουήλ στον Σαούλ να τον περιμένει όπω είπαμε την περασμένη Δευτέρα 7 μέρε. Αυτό όμω την τελευταία στιγμή δίλιασε. Έχασε την πίστη του, έχασε την υπομονή του και έχασε και την ευλογία. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ο Θεός τους έχει καλέσει και έχει προσδιορισμένο για αυτούς ευλογημένο και ένδοξο μέλλον, χάνοντας όμως την υπομονή τους και χάνοντας την πίστη τους και την ελπίδα τους στο Θεό, τα χάνουν όλα. Έτσι τα χάσε και ο Σαούλ. Το ότι όμως ο Θεός απέριψε τον Σαούλ από το να βασιλεύει στον Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι αλλάζει τα σχέδιά του ο Θεός σε σχέση με το λαό Ισραήλ. Ο Θεός είχε προσδιορίσει λοιπόν βασιλιά που θα οδηγήσει σε νίκες. Γιατί όταν θέτει ανθρώπους δεν τους θέτει για να ιτηθούν αλλά για να θριαμβεύσουν. Όταν και εκλέγει και χρήει ο Θεός δεν τους χρήει για να συντριφθούν και να καταστραφούν αλλά τους χρήει για να ευλογούνται και να δοξάζονται. Όταν ο Θεός λοιπόν προσκαλεί και ο άνθρωπος αποδέχεται και ο Θεός τον χρήει, τον αναγεννάει στη Γεννή Διαθήκη και τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, δεν είναι το σχέδιο του Θεού η καταστροφή του, το γκρέμισμά του, η απώλειά του, αλλά το σχέδιο του Θεού είναι η απεριόριστη ευλογία του. Έτσι έκανε και με το Σαούλ και έτσι έκανε και στο λαό Ισραήλ. Ο Σαούλ δυστυχώς έχασε το προνόμιο του να είναι βασιλιάς αλλά δεν απέρριψε αυτόν ο Θεός από το να οδηγεί το λαό Ισραήλ στις νίκες. Έχει προσδιορίσει λοιπόν νίκη ο Θεός έστω και με τους 600 άντρες που απέμειναν στο Σαούλ. Γιατί στον Θεό δεν είναι δύσκολο να κάνει μεγάλα πράγματα, πάρα πολύ μεγάλα και ένδοξα πράγματα, με λίγους ανθρώπους. Εδώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα σε μια γενιά κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη και πίστευσε στον Χριστό όλη η οικουμένη μέσα από 120 άντρες και γυναίκες και μάλιστα από 12 εν γέννη ψαράδες πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός έχει καλό σχέδιο. Έχει καλό σχέδιο. Τώρα αν εμείς χάνουμε το δρόμο μας, χάνουμε την πίστη μας, χάνουμε την υπομονή μας, χάνουμε την ελπίδα μας, δεν φταίει ο Θεός, αλλά σίγουρα φταίμε εμείς. Η ποινή λοιπόν για τον Σαούλ ήταν ότι του αφαίρεσε τη βασιλεία την οποία είναι πρόκειτο εκείνη την ημέρα να του την υποσχεθεί εις τους των αιώνων και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Αλλά όχι όμως ότι θα σταματούσε το σχέδιο του Θεού για τη συντριβή των Φιλιστέων που είχε φτάσει ο καιρός τους. Και έτσι έφυγε ο Σαμουήλ, απογοητευμένος ο Σαούλ, φοβισμένοι Ισραηλίτες, 600 όλοι και όλοι οι άντρες ανάμεσα σε πλήθος, μόνο οι άμαξες ήταν 30.000 και οι 10.000 και οι στρατιώτες αναρρύθμιτοι. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο λαός Ισραήλ, τίποτα. Το ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει ο λαός Ισραήλ, τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι, το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Εδώ είναι το ερώτημα, τι μπορεί τώρα να κάνει ο Θεός, και ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια επιστηριζομένη στον Θεό και τον βρήκε και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Ιωνάθαν τον βρήκε ο Θεός ο Ιωνάθαν λοιπόν ο οποίος είχε έναν σύντροφο ήταν αυτός μόνο και ο Σαούλ που είχαν όπλα κανένας άλλος από το λαό Ισραήλ δεν είχε όπλα μόνο ο Ιωνάθαν και μόνο ο Σαούλ. Και τα όπλα του Ιωνάθαν τα κρατούσε στα χέρια του σύντροφό του ο οπλοφόρος. Ο Θεός όμως είδε την καρδιά του Ιωνάθαν. Και ο Ιωνάθαν έστρεψε το βλέμμα του και την καρδιά του στο Θεό. Και πήρε μια απόφαση. Είπε θα περάσουμε απέναντι στους Φιλιστέους. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, θα τους παραδώσει τα χέρια μας. Αν είναι το θέλημά Του τώρα να πραγματοποιηθεί η συντροφή των φιλιστέων, ο Θεός θα το κάνει. Αλλά δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με τη δική μας θέληση γιατί ε, θα μας οδηγήσει σε ταλαιπωρία. Θα προχωρήσουμε με την οδηγία του Θεού. Και επειδή δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει εκείνη τη στιγμή γιατί συνήθως ρωτούσαν τον Κύριο μέσα από την κυβωτό της Διαθήκης, είπαν θα βάλουμε ένα σημείο. Το σημείο είναι το τελευταίο, όχι το πρώτο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για οδηγία. Ιδιαίτερα δεν στην Καινή Διαθήκη, τώρα έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε έναν Θεό ζωντανό που μας μιλάει και ενδιαφερόμαστε να περπατάμε με οδηγία και διοίκηση Πνεύματος Αγίου, το οποίο είναι αποδεκτό από τον Θεό. Ο Θεός το θέλει και είναι εύκολο ο Θεός να μας το χαρίσει. Μάλιστα, όταν ο Θεός βαφτίζει τους ανθρώπους με Πνεύμα Άγιο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έβαλε ο Ιωνάθαν ένα σημείο. Λέει, θα περάσουμε απέναντι. Αν όταν μας δουν οι φιλιστέοι μας πούνε, ελάτε κοντά μας, εμείς θα περάσουμε γιατί θα κρίνουμε ότι ο Θεός μας σου παρέδωσε στα χέρια. Αν όμως μας πούνε σταθείτε εκεί που είσαστε, τότε θα σταθούμε και δεν θα προχωρήσουμε πάνω. Το κύριο όμως σημείο, ένα ακόμη κύριο σημείο, είναι η σύμφωνη γνώμη, μα η σύμφωνη γνώμη του συντρόφου του, του οπλοφόρου, ο οποίος όταν του είπε αυτό, είπε κάμε ό,τι είναι εν την καρδία σου, προχώρη. Εγώ είμαι μετά σου κατά την καρδία σου. Με δύο, στους δύο η ομοφωνία είναι κάτι που ενισχύει τους ανθρώπους του Θεού. Στην αντίρρηση ο άνθρωπος του Θεού σταματάει και ξανασκέφτεται. Έστω και ανάμεσα σε δύο. Γι' αυτό όταν ο άντρας και η γυναίκα δεν συμφωνούν κάτι δεν προχωρούν. Βεβαίως λέει στη γυναίκα ο Θεός να υποτάσσεται στον άντρα της αλλά λέει και στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του. Που όταν λέει να αγαπάει τη γυναίκα του σημαίνει να μην χαλάει και χατήρι, δεν κάνει τι θέλει, δεν θα είναι εξουσιαστή, δεν θα είναι ε, βασανιστής, αλλά θα είναι ένα άνθρωπο ο οποίος με υπομονή θα προσέχει. Θα προσέχει και θα παρακολουθεί. Να δει το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό να ξέρουμε ότι μόνοι μας επειδή το θέλουμε δεν είναι αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θέλει ο Θεός ούτε και μόνοι μας να μας οδηγεί ο Θεός γιατί όλοι έχουν πνεύμα Θεού και όλοι καταλαβαίνουν αλλά ιδιαίτερα αυτούς που ο Θεός έχει βάλει κοντά μας γιατί αυτούς που έχει βάλει, που, αυτοί που είναι κοντά μας δεν τους έχουμε βρει εμείς Εάν του έχουμε βρει εμεί, κάναμε λάθο μεγάλο. Αλλά εάν μα του έχει φέρει ο Θεό, τότε πρέπει να του φροντίζουμε, να του προσέχουμε και να προσέχουμε ιδιαίτερω τι σημαίνει αυτό, τι συμβαίνει εκεί. Με ιδιαίτερη προσοχή και με ιδιαίτερη προσευχή. Βλέποντα λοιπόν ο Ιωνάθαν ότι ο, ο πλοφόρος, ο σύντροφός του συμφωνεί με λόγια πίστεως Λέει, ίσως ο Κύριος ενεργήσει υπερημών, διότι δεν είναι εις τον Κύριον εμπόδιον να σώσει δια πολλών ή δυο λίγων δια τους απερίτιμοι τους αυτούς. Ας το βάλουμε σε ένα δωμάτιο το παιδί αυτό, να μην εμπινοχλεί όλη την εκκλησία. Μέσα σε ένα δωμάτιο να το βάλουμε. Είτε στο Word of God, είτε στο... Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία αδερφοί είναι η πίστη μας αλλά και η σύμφωνη γνώμη, η βεβαιότης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πίστη μας αλλά και η βεβαιότης. Η σύμφωνη γνώμη. Η γυναίκα μου συμφωνεί, όχι διαφωνεί. Ο αδελφός μου συμφωνεί, όχι διαφωνεί. Οι πρεσβύτεροι συμφωνούν, όχι διαφωνούν. Στην ομοφωνία δεν υπάρχει η απόλυτη ευλογία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δυο ομόφωνα πια δοκιμάζουν το Θεό έτσι πως σκεφτήκανε και εν τέλει έτσι πως οδήγησε ο Θεός. Εμφανίστηκαν γιατί υπήρχαν δύο βράχοι ψηλή δεξιά και αριστερά και ανάμεσα από αυτούς μπορούσαν να ανέβουν εκεί που ήταν η φρουρά των Φιλιστέων σκαρφαλώνοντας με τα χέρια και με τα πόδια και ανέβηκαν και εμφανίζονται οι Φιλιστέοι και λένε μεταξύ τους να οι Εβραίοι εξέρχονται εκ των τρύπων όπου είχαν κρυφτεί να τη φιλιστέι εξέρχονται εκεί που είχαν κρυφτεί και βάζει ο Θεός στην καρδιά τους την εκπλήρωση του σημείου του Ιωνάθαν. Ανάβητε προς εμάς, λένε και εμείς θα σας πούμε κάτι. Εκεί με μεγάλη εμπιστοσύνη, με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο Θεός, ο Ιωνάθαν στρέφεται προς τον α, οπλοφόρο του και τελεί πάμε ο Κύριος παρέδωσε στα χέρια μας τους απερίτμητος. Πώς. Τι. Δεν φανταζόντουσαν τίποτα. Δεν σκεφτόντουσαν τίποτα. Διαπίστεως το έκαναν. Διαπίστεως προχώρησαν. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι το κρίσιμο σημείο. Τώρα υπάρχει εδώ ένα, ένα θέμα. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να πει διαπίστεως θα πάω να περπατήσω στα κύματα. Θα πνιγεί. Εάν πραγματικά η πίστη του δεν στηρίζεται στο λόγο του Θεού. Η πίστη είναι ένα πολύ κρίσιμο αλλά επικίνδυνο και σημείο όταν μετατρέπεται στη ζωή του ανθρώπου σε φαντασία, όταν δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, όταν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού. Μετατρέπεται σε φιάσκο. Και ονειβίζεται και το όνομα του Κυρίου. Δεν είναι όπως μερικοί λένε θα εξασκήσω πίστη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μα μια φορά γυναίκα μου στο Αίγιο είμαστε προσπάθησε να εξασκήσει πίστη. Είπε εμένα κύριο ούτε οράσεις ούτε ενύπνια τίποτα δεν μου δείχνεις. Τι θα κάνω εγώ. Και ήταν εγωνατιστή και αποφασίζει και λέει τώρα θα εξασκήσω πίστη. Θα σηκωθώ και θα σε δω μπροστά μου, κύριε. Όραμα. Και προσευχότανε και προσευχότανε, εκείνη τη στιγμή σηκώνουμε. Εγώ πηγαίνω στο δωμάτιο, ποιο με σήκωσε, δεν είχα λόγο. Πήγα στο δωμάτιο, γυρίζοντα, βλέπω τη γυναίκα μου γονατιστή, σταματάω από πάνω τη για να τη πω κάτι. Και καθώ απλώσω το χέρι μου να την αγγίξω, η Άννα εξασκήσω πίστη, πίστη σηκώνει το χέρι τη, και αντίθετα δηλαδή, τον κύριο, βλέπει μένα, και βγάζει μια κραυγή. <laughs> <laughs> Α, μέχρι την Πάτρα ακούστηκε. Εγώ τρόμαξα, λέω τόσο τρομερός είμαι που με είδε και <laughs> μετά μας εξήγησε. Αλλά κατ κατάντησε η εξάσκηση της πίστης, κατάντησε σε φιάσκο. Ε, ωραίο φιάσκο το συγκεκριμένο, γιατί τα ακούμε και χαιρόμαστε και γελάμε, αλλά όμως είναι μάθημα για μας. Δεν εξασκείται η πίστης. Ή την έχει ή, ή δεν την έχει, δεν την έχει. έχει δώσει ο Θεό ή δεν την έχει δώσει ο Θεό. Και επίση είναι μια βεβαιότητα μέσα σου. Είναι ένα θαύμα η πίστη. Πρώτα πρώτα όλα η πίστη είναι καρπό του πνεύματο του Αγίου. Η πίστη η φυσική του άνθρωπου, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν φυσική πίστη. Δηλαδή, ποια είναι η φυσική πίστη, Θα μπω στο αν σα και δεν φοβάμαι ότι θα κλειστώ μέσα. Πιστεύω ότι θα βγώξω. Εάν δεν έχω αυτή την πίστη δεν μπαίνω μέσα. Δεν κάνω κάτι αν δεν το πιστεύω. Όταν έχουμε ένα φαΐ και λέμε λες να έχει χαλάσει. Έχει δεν έχει χαλάσει. Ας το μπορεί μην το φάμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι καλό και το διώχνουμε, το αφήνουμε. Όταν όμως με φωνάζει σπίτι και μου λες έλα να σου κάνω τραπέζι δεν σκέφτομαι καθόλου γιατί έχω μέσα πίστη ότι εσύ θα μου δώσει το καλύτερο φαΐ. Δεν μου δώσει δηλητηριασμένο. Όταν μπαίνω στο λεωφορείο, δεν λέω ότι θα τρακάρει ο οδηγό, αλλά μπαίνω για να φτάσω. Έχω πίστη ότι θα φτάσω. Αυτή είναι η φυσική πίστη. Ξέρετε, η έλλειψη φυσική πίστη είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι φοβίε. Ρυποφοβίε, κλειστοφοβίε. Ψυχολογικά προβλήματα αυτέ οι φοβίε. Γιατί είναι έλλειψη εμπιστοσύνη, έλλειψη πίστη. Όταν αυτή η φυσική πίστη στραφεί στο Ευαγγέλιο του Χριστού στραφεί στο λόγο του Θεού, τότε τι γίνεται. Τότε γίνεται πίστη σώζουσα. Αυτή η πίστη σώζει. Δια της πίστεως της εσαι Δηλαδή τι γίνεται. Αυτή η φυσική πίστη στρέφεται στο Ευαγγέλιο, στρέφεται στο Χριστό και λέει ο Ιησούς Χριστός σώζει. Το πιστεύω. Εμπιστεύομαι. Επικαλούμε το όνομα του Χριστού και έρχεται ο Χριστός και μας σώζει αλλά και σαν χριστιανοί όταν αναγεννηθούμε έχουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι πίστης. Και έτσι ο άνθρωπος τι κάνει, τότε πια πιστεύει το Ευαγγέλιο, τα πιστεύει όλα. Όμως υπάρχουν και οι ολιγόπιστοι ή ακόμη και οι άπιστοι. Ποιο είναι ο άπιστο αυτό που τον παρουσιάζει ο λόγο του Θεού, τον παρομοιάζει στην παραβολή, σαν πατημένη γη. Είναι πατημένη γη, δεν εμπιστεύεται το λόγο του Θεού, δεν τον αφήνει να μπει μέσα, και έρχεται ο διάβολος, παίρνει το Λόγο του Θεού και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός αναγεννάει. Όχι, δεν θα αναγεννηθείς ποτέ. Πιστεύεις ότι το αναγεννάει, ναι, θα σε αναγεννήσει ο Χριστός εξάπαντος. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός θα σου κόψει το τσιγάρο, το πιστεύω, θα σου το κόψει. Μπορεί όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, θα σου το κόψει. Το πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει με πνευμάγιο, θα σε βαφτίσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα σε βαφτίσει. Γιατί θα το ζητήσει με πίστη και θα σου το δώσει. Όχι γιατί είσαι σπουδαίο, αλλά γιατί θα το ζητήσει με πίστη. Και όταν ζητάμε κάτι με πίστη, το παίρνουμε. Πιστεύει ότι ο Ισού Χριστό θεραπεύει. Σε θεραπεύσει. Πιστεύει ότι ο Ισού Χριστό θα θεραπεύσει εσένα. Αν το πιστέψεις σε θεραπεύσει. Αν σε εμένα και, και αν αντιστάζεις, ας μην νομίζει αυτός που διστάζει ότι μπορεί να λάβει τίποτα από το Θεό. Ο διστάζων είναι σαν τα κύματα της θαλάσσης που αγριεύουνε, φουντώνουνε, ταράσσονται από ανέμους αλλά πάνε μπροστά και μετά ξαναπάνε πίσω. Δεν προχωράει δεν το ποτάμι, δεν προχωράει καθόλου. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Αυτός είναι ο διστάζων και ο Θεός το λέει μάλιστα δίγνωμο. Ακατάστατο εν πάσα αυτού. Αυτό είναι ο άπιστο, ο δείγμονο άνθρωπο. Μπορεί να με σώσει, μπορεί και να με σώσει. Μπορεί να με βαφτίσει με πνευμάγιο, μπορεί και να με βαφτίσει. Μπορεί να με θεραπεύσει, μπορεί και να με θεραπεύσει. Ενώ εδώ ο Ιωνάθαν δεν είναι έτσι. Στον Ιωνάθαν έχει συμβεί ένα θαύμα. Γιατί η πίστη είναι θαύμα. Σα το έχω ξαναπεί. Όταν ο Χριστό ήταν άρρωστη η Αλεξία και προσευχόμουν να θεράπευσε έτσι, ξαφνικά κάτι έγινε μέσα μου. Και δεν μπορούσα να προσευχηθώ θεράπευσέ τη. Έλεγε σε ευχαριστώ που τη θεράπευσες. Και όταν πήγαμε σπίτι το βράδυ με την Άννα το παιδί ήταν χάλια. Και τη είπα τη Άννας πώς βρήκα το θάρρος. Πάμε στο νοσοκομείο δεν πάω πουθενά το έχει θεραπεύσει ο Κύριος το παιδί. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Για να το πεις πρέπει να έχει γίνει κάτι στην καρδιά σου. Πρέπει να σου έχει μιλήσει ο Θεός. Πρέπει να σε έχει βεβαιώσει ο Θεός. Άλλο λοιπόν να περπατάς με πίστη και άλλο με νομίζω και φαντασία. Ο Θεό είναι μαζί μου, νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Δεν θα καταφέρει τίποτα. Η πίστη λοιπόν είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Και πρέπει να στηρίζεται μόνο στο λόγο του Θεού. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο. Η γραφή στο κείμενο το λέει ο λόγο του Θεού και ρήμα Θεού. Ρήμα Θεού εννοεί ο προσωπικό λόγο Θεού. Άρθει ο Χριστό να σου μιλήσει προσωπικά, όπω μίλησε προσωπικά στο δεσμοφύλακα. Τι να κάνουμε για να σωθούμε, λέει στον Παύλο, άντρα, αδελφή. Λέει, πίστευσον εις τον κύριο Ιησούν και θα σωθεί εσύ και ο οίκο. Και σωθήκανε. Θέλουμε λοιπόν να μα μιλήσει προσωπικά ο Θεό. Αλλά πού θα μα μιλήσει προσωπικά ο Θεό. Εκεί που θα τον εξητήσουμε. Εκεί θα μας μιλήσει. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, οι αξιόπιστοι χριστιανοί είναι οι χριστιανοί που εξητούν το Θεό, οι πνευματικοί χριστιανοί. Αυτοί που ενδιαφέρονται και είναι ζηλωτές στα πνευματικά. Αυτοί όταν σου πούνε ότι μου είπε ο Θεός, όταν μου πει ένας τέτοιος που φαίνεται, έχει μαρτυρία, το ξέρουμε. Μου είπε ο Θεός, εγώ σταματάω και λέω ναι. Αν μου πει κάποιος άλλος που δεν είναι έτσι, λέω καλά, θα δούμε. Ο άνθρωπος που εξητεί, ο άνθρωπος που είναι της προσευχής, της μελέτης, που ενδιαφέρεται και φοβάται το Θεό, που έχει αγιασμό και καθαρότητα, σε αυτόν ο Θεός θα μιλήσει και θα τον καταστήσει βέβαιο. Γι' αυτό θέλουμε αδερφοί αγαπητοί να είμαστε και να εμπιστευόμαστε το Θεό και να με εμπιστεύεται το Θεός. Όχι μόνο να εμπιστευόμαστε εμείς το Θεό, αλλά και να μες εμπιστεύεται και ο Θεός. Υπάρχουν χριστιανοί και χριστιανούλιδες. Υπάρχουν χριστιανοί του γλυκού νερού και υπάρχουν και χριστιανοί που κολυμπάνε στα βαθιά. Και δεν είναι εμείς να κοιτάμε ποιοι είναι, αλλά είναι εμείς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αν είμαστε. Αυτό έχει σημασία. Άμα κάθομαι εγώ να κοιτάω εσάς δεξιά και αριστερά, θα αμαρτήσω γιατί θα σας κρίνω. Αν όμως κοιτάξω τον εαυτό μου θα απογοητευτώ και θα εξητήσω. Και μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να βλέπει καθαρά. Γιατί αν κοιτάμε δεξιά και αριστερά έχουμε ένα δοκάρι στο μάτι μας και βλέπουμε το ξυλάριο του αδελφού μας και δεν βλέπουμε καθαρά. Και λέει ο Λόγος του Θεού θέλεις να δεις καθαρά. Βγάλε πρώτα το δοκάρι και ύστερα θα δεις καθαρά για να βγάλεις το ξυλάριο του αδελφού σου. Γιατί αν δεν δεις καθαρά και πας να βγάλεις το ξυλάριο του αδελφού σου, αντί να του βγάλεις το ξυλάριο θα του βγάλεις το μάτι. Είναι ανάγκη να έχουμε όραση Θεού. Όχι με λόγια, όχι να κάνουμε συνέχεια λάθη, αλλά να περπατάμε με ακριβή και ασφαλή βήματα πάνω στα ίχνη του Χριστού. Και αυτό γίνεται κατά χάρη στους ταπεινούς, αλλά και στους εξητούντα. Είναι ένα συνδυασμός ο ευλογημένος χριστιανός. Πρώτα είναι ταπεινός πολύ ταπεινός δεν θέλει να είναι σπουδαίος δεν θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο δεν θεωρεί ότι δεν κάνει λάθη δεν θεωρεί ότι όλοι κάνουν λάθη εκτός από αυτόν ε. δεν θεωρεί ότι χρειάζεται ε, πιο ε, γι' αυτόν θα έπρεπε να ήταν πιο ψηλά μέσα στην εκκλησία ή μέσα στον κόσμο ή μέσα στη δουλειά του ή μέσα στην οικογένειά του αλλά ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα Ξέρει ότι χωρίς τον Χριστό δεν κάνει τίποτα. Ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο μικρός και ασήμαντος είναι. Γι' αυτό πηγαίνει στον Χριστό. Όχι όπως πήγαινα εγώ κύριε πες την Άννα να μετανοήσει. Αλλά όπως πρέπει να πηγαίνει ο Χριστός συγχώρεσέ με κύριε μετανοώ. Ή φανέρωσέ του να καταλάβει αυτά που καταλαβαίνω εγώ. Όχι φανέρωσέ μου να καταλάβω το θέλημά σου. Γιατί όποιος συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους είναι ανόητος. Αλλά το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ταπείνωσης. Αν δεν ξέρεις να ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό, σου, στους ανθρώπους και στον εαυτό σου, δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα. Από λάθος σε λάθος, από γκάφα σε γκάφα θα πηγαίνεις. Και όλο θα απομονώνεσαι και όλο θα αποξενώνεσαι και όλο θα απομακρύνεσαι και δεν λες μα γιατί. Γιατί δεν έχεις πνεύμα ταπεινού. Το δεύτερο είναι να υπάρχει συντετριμένη καρδιά, να μην σκληρή η καρδιά συντετριμένη, να μπορεί να ζητάει συγνώμη. Και όταν δεν φταίει. Δεν ζητάμε συγνώμη μόνο όταν φταίμε. Αλλήμον όμως αν ζητάμε συγνώμη μόνο όταν φταίμε. Και όταν δεν φταίμε ζητάμε συγνώμη. Άμε και φταίει ο άλλος, δεν πειράζει αδερφέ. Τώρα το θέμα είναι ποιος έχει δίκιο να εξετάσουμε. Αν εξετάζουμε ποιος έχει δίκιο, την πατήσαμε. Γκρεμιστήκαμε. Δεν εξετάζω αν έχω δίκιο εγώ και αν έχει άδικο εσύ. Και που εξετάζω εγώ είναι ο Θεός να με ευλογήσει, να με σπλαχνιστεί και να με λεήσει γιατί φταίω εις πολλά. Έστω και αν σε αυτό το σημείο εγώ έχω δίκιο και εσύ έχεις άδικο, επειδή φταίω σε πολλά πρέπει να πάω να έρθω να ζητήσω και σε ένα συγγνώμη. Συγγνώμη ζητάμε πάντοτε. Όταν υπάρχει εκκρεμότητα, ζητάμε πάντοτε. Πάντοτε. Όπως και συγχωρούμε πάντοτε. Και στην τετριμένη καρδιά και πνεύμα ταπεινού ανθρώπου να μπορεί να συγχωρήσει. Και να μπορεί να μετανοήσει και να ζητήσει συγγνώμη και να μπορεί να συγχωρεί πάντοτε. Αλλά αν δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να συγχωρεί. Ποιο είσαι εσύ που θα μου πει τι να κάνω. Και ο τρίτο χαρακτηριστικό αδερφοί αγαπητοί είναι να τρέμουμε στο λόγο του Θεού να τρέμουμε μην κάνουμε λάθος γιατί αν κάνεις λάθος και τον εαυτό σου θα ζημιώσεις και του ακούοντα. αν όμως προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς Και δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν κάνουμε λάθος καταλάβαμε κάτι, το τσεκάρουμε, το διπλοτσεκάρουμε, το τρίπλο τσεκάρουμε Ρωτάμε από εδώ, ρωτάμε από εκεί, πώς το βλέπεις εσύ αδερφέ, τι κάνεις εσύ. Ιδιαιτέρως όμως προσευχόμαστε. Μέχρι να έρθει ο Θεός να βάλει μέσα στην καρδιά μας τη βεβαιότητα, όχι σε εμά, αλλά και στους άλλους. Και στους άλλους πρέπει. Ή μη πεις ο άλλος δεν καταλαβαίνει, άστον, αφού δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει, μην το πεις αυτό. Πρέπει να καταλάβει, είναι αδελφό σου. Εάν δεν καταλαβαίνει τώρα, θα καταλάβει αργότερα γιατί λέει ο λόγο του Θεού. Και αν λέει κάποιο πιστεύει και θεωρεί κάτι διαφορετικά, δεν πειράζει. Και σε αυτόν ο Θεό θα το φανερώσει εν καιρό. Μην τον απορρίψει, αλλά προσεύχεσαι πραγματικά ο Θεό να το φανερώσει. Άρα λοιπόν η πίστη δεν είναι απλό πράγμα. Ο λόγο του Θεού, ο προσωπικό, το ρήμα που λέει ο Λόγος του Θεού στον κάθε άνθρωπο δεν είναι απλό πράγμα. Θέλει προϋποθέσεις. Να έχεις πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, να είσαι ταπεινός, να έχεις καρδιά συντετριμένου ανθρώπου και να πραγματικά να τρέμεις το Λόγο του Θεού. Αυτό ο άνθρωπος είναι αξιόπιστος, ο Θεός θα έρθει να του μιλήσει, να του εξηγήσει, να του αποκαλύψει το Λόγο του, δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, όλους αποκαλύπτει. Αλλά αν ο άνθρωπος εξητάει και είναι φοβούμενο τον Θεό, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε λέει ο Θεός ότι αποκαλύπτει το απόκριφό του σε Αυτόν που φοβάται τον Θεό, στον αγαπητόν του. Και σε Αυτόν τον οποίο ευαρεστείτε του δίνει σοφία, δύναμη και γνώση. Αυτός τον οποίο ευαρεστεί, ο ευαρεστεί το Θεό ο Ιωνάθαν είναι τώρα ένας τέτοιος άνθρωπος ο Σαούλ δεν είναι αλλά είναι και ο Ιωνάθαν και ο φόρος του και εδώ γίνεται τώρα το θαύμα τι θαύμα θα γίνει με το που εμφανίζονται, ο, εμφανίζεται ο Ιωνάθαν λέει η γραφή και έπεσον έπροσθεν του Ιωνάθαν δεν είχε όπλα ο Ιωνάθαν γιατί σκαρφάλων με πόδια και χέρια δεν πάλεψε έπεσαν και αυτό δεν είναι πρωτοφανέ και αλλού φαίνεται. Αν πάμε και θέλω να το δούμε αυτό, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζω από το Ιωτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο και 4 εδάφιο, σελίδα 955. 18 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Ο δε Ιησούς εξεύρων πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν Εξήλθε και είπε προς αυτούς τι να ζητείτε στον κήπο των ελαιών είναι όταν θα έρθει ήρθε ο Ιούδας για να τον παραδώσει στους α, α, στρατιώτες και απεκρίθησαν προς αυτόν Ιησούν του Ναζωραίων λέγει προς αυτούς ο Ιησούς εγώ είμαι Ίστα το δε με αυτόν και ο Ιούδας ο παραδίδων αυτών. και καθώς είπε προς αυτούς ότι εγώ είμαι απεσήρθησαν εις τα οπίσω και έπεσαν χαμέ. Κάτω, ξάπλα. Η παρουσία του Θεού είναι φοβερή, αδελφοί. Ο Ιωνάθα λοιπόν όταν εμφανίστηκε, οι Φιλιστέοι έπεσαν έμπροσθεν του Ιωνάθα. Και ο βαστάζων τα όπλα αυτού, γιατί μόνο ο Ιωνάθαν είχε όπλα, και ο προφόρος του τα κουβάλαγε. Και ο βαστάζων τα όπλα αυτού, όταν ήσαν πεσμένοι κάτω, Εθανάτωνε αυτούς κατόπιν αυτού. Προχώραγε ο Ιωνάθαν, πέφτανε και ο τους σκότωνε. Και αυτή είναι η πρώτη σφυγή την οποία έκαμον ο Ιωνάθαν και ο πλοφόρος αυτού. Και ήσαν περίπου 20 άνδρες εις διάστημα μισού τρέματο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα άρχισε ο Θεός με θαυμαστό, με θαύματα. Θα συνεχίσει με θαύματα. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Με θαύματα εργάζεται ο Θεός. Με δυνάμεις εργάζεται ο Θεός. Με δυνάμεις πάνω από τη φύση και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο. Και όχι μόνο στην περιοχή και στους αγρούς και σε όλο το λαό έπεσε τρόμος. Και οι φρουρά και οι λαϊλατούντες και αυτοί κατετρόμαξαν και η γη συνεταράχθη ώστε η το τρόμος Θεού. Σε όλο το στρατόπεδο των Φιλιστέων 30.000 άμαξες, 10.000 υπή. αμέτρητοι πεζικάρη τρομοκρατήθηκαν με τρόμο Θεού. Και λέει στο 20 εδάφιο «Και ειδού παντός ανδρός η Ρομφέα ή το εναντίον του συντρόφου αυτού σφαγή μεγάλη σφόδρα και άρχισαν μες στον πανικό τους να σφάζουν ο ένας τον άλλον». Να τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και δεν είναι η πρώτη φορά και παλαιότερα το είχε κάνει ο Θεός τον καιρό των Κριτών με το Γεδεών, όταν με 300 άνδρες δεν πήγε να πολεμήσει, αλλά άναψε φως. Έπεσε τρόμος Θεού και οι Μαδιανίτες, γιατί τότε εχθροί ήταν οι Μαδιανίτες, άρχισαν ο ένας να σκοτώνει τον άλλον. Μέχρι που σκοτώθηκαν όλοι. Αλλά ούτε και πάλι ήταν πρώτη φορά και στη Βαβέλ σύγχυσε τις γλώσσες και δεν καταλάβαινε ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Αυτή είναι κρίση Θεού. Ποια είναι η κρίση Θεού. Σύγχυση. Όπου βλέπετε σύγχυση εκεί υπάρχει κρίση Θεού. Βαβέλ. Τσακωμός. Εκεί υπάρχει κρίση Θεού. Εκεί είναι επέμβαση Κυρίου. Βλέπει, ο άντρα και η γυναίκα τσακώνονται, 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 τσακώνονται. φύγε από εκεί, δεν είναι ο Θεό εκεί. Φόλο τσακώνονται. Μην μπερδεύεσαι τώρα ανάμεσά του. Το να μην τα βρίσκουν και να έχουν διαφωνία χωρί να τσακώνονται. Θα πα να κάνει ειρήνη. Αλλά φόλο τσακώνονται, δεν είναι ο Θεό ανάμεσά του. όταν βλέπω τέτοιε καταστάσει, τρίβω. Φεύγω. Α, πα, παπά, εδώ τώρα πρώτα θα καθαριστούνε, πρώτα θα αγιαστούνε. Πρώτα θα έρθει η παρουσία του Θεού και ύστερα θα πάω. Τι απάντα βάλω με τον διάβολο εγώ. Υπάρχει σύγχυση, πόλεμος. Στον πόλεμο θα, θα πληγωθείς κι εσύ. Όχι στους τσακωμούς. Όταν βλέπετε σε εκκλησία τσακωμό υπάρχει κρίση Θεού. Σε οικογένεια τσακωμό υπάρχει κρίση Θεού. Ε, δεν, είναι ο Θεός, Θεός τσακωμού, είναι ο Θεός τάξεος. Είναι Θεός ειρήνης. Είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός παρηγοριάς. Θεός πλάχνων και εκτιρμών. Δεν είναι Θεός σύγχυσης. Φέρνει σύγχυση ο Θεός ιδιαίτερα στους υπερηφάνους. Αλλά και στους αμαρτωλούς. Αλλά και στους εχθρούς του. Όμως να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ήταν η πρώτη σφαγή 20 άντρες Εκεί σε εκείνη την περιοχή ε, έσφαξε ο πλοφόρος του ε, Ιωνάθαν καθώς ο Ιωνάθαν πέρναγε και πέφταν κάτω οι φιλιστέοι. Φόβος και τρόμος. Φοβερό πράγμα να περνάει και να πέφτει ο άλλος κάτω. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Πάνω Θεός είναι εκεί. Και όταν λέμε όλοι, χιλιάδες άνθρωποι, μυριάδες άνθρωποι και από μακριά ο Σαούλ έβλεπε ότι το πλήθος διελύεται. Κοιτάξτε αδερφοί, από δύο ανθρώπους. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός με δύο ομόφωνες ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει δεν έχω άλλον ισόψυχο παρά μόνο εσένα τιμόθε. Και όπου πήγαινε άνοιγε πόρτες ο Θεός. Όπου πέρναγε ο Τιμόθεος και ο Παύλος γινόντουσαν μεγαλεία και θαυμάσια και τεράστια. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι ισόψυχοι. Και ισόψυχος ποιος είναι. Άλλο είναι ομόφρονες να φρονούμε το αυτό και άλλο ισόψυχοι. Ισόψυχοι είναι να μην ζητάμε τα δικά μας αλλά τα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή εγώ και η γυναίκα μου για να είμαστε ισόψυχοι δεν θα, δικάμε, δεν θα ζητάμε για μας και για τα παιδιά μας αλλά θα ζητάμε το θέλημα του Χριστού. Ε, ξέρετε τι θα κάνει ο Θεός με δύο τέτοιους ανθρώπους. Μεγαλία. Προσέξτε τον Τσακωμό προσέξτε τις αντιθέσεις. Τζακωμός δεν είναι από το Θεό. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ταπεινωθείτε, να μετανοήσετε, να ζητήσετε συγνώμη ο ένας από τον άλλον. Συγνώμη από το Θεό. Δεν θα έχουμε καλό μέλλον τσακωμένοι. Δεν θα έχουμε καλή συνέχεια. Αγαπημένοι αδελφοί και είπαμε η, η, η ένωση, η ενότητα του πνεύματος έρχεται υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη θα υπάρξει ενότητα που είναι απαραίτητη για να μπορούμε να περπατήσουμε ομού. Ο Σαούλ από μακριά έβλεπε να διαλύεται η φρουρά. Να διαλύονται οι στρατιώτε, να διαλύονται οι εχθροί. Λέει τι συνέβη, λέει: Κοιτά, ήταν όλοι εκεί. Λέει: Για κοιτάξτε, λείπει κανένα. Και από του 600 λείπανε δύο. Ο Ιωνάθαν και ο πλοφόρο του. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φωνάζει την κυβωτό τη διαθήκη, λέει: Να προσευχηθούμε, Έβλεπε όμω ότι διαλύοντουσαν. Και λέει: άστα, άστα, πάμε να φύγουμε. Και ορμάνε. Και μόλι πλησιάζουν, τι να δούνε. Ο ένας να σκοτώνει τον άλλον, σφαγή μεγάλη. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε, Ο Θεός δεν εμπέζεται. Εάν σπείρεις στη σάρκα θα θερίζεις φθορά. Αν σπέρνεις το πνεύμα θα θερίζεις ζωή αιώνια. Όχι μόνο για σένα και για τους ακούοντάς. Στη σάρκα είναι το σαρκικό φρόνημα να φτιαχτώ, να στολιστώ, να, να είμαι ωραίος, να είμαι μοντέρνος, να, να διακρίνομαι, να είμαι σπουδαίος, οι γυναίκες να απογιατήσω λίγο, να βαφτώ λιγάκι από εδώ, να βάλω και στα μάτια τέτοιο, να βάλω και εδώ έτσι λιγάκι πιο κάτω και όλο και πιο κάτω, λίγο μήνυμα παραπάνω. Σε ποιον, για ποιον, για ποιον. Ε? Πάντως όχι για τον Κύριο. Σπέρνει τη σάρκα ή περιμένει να θερήσει ζωή Ιόνιο Θερεί φορά. Δεν είναι αδερφή αγαπητή ο λόγο του Θεού αυστηρός Ούτε κι εγώ είμαι αυστηρό. Φοβισμένο είμαι. Φοβάμαι το Θεό. Θέλω να βλέπω του αδελφού μου, την οικογένειά μου, του αδελφού μου, την εκκλησία μου, σε αγιασμό και σε ευλογία. Θα δώσουμε λογαριασμό στο Θεό έβλεπες και δεν μίλαγες. Δεν θέλω να μου το πει αυτό ο Θεός. Δεν θέλω να γίνω σαν το Σαούλ. Να μου πει ο Θεός φύγει από τη μέση, έχω άλλον καλύτερο. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν το Σαούλ, αδερφέ. Θέλετε να γίνουμε σαν το Σαούλ. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν το Σαούλ. Θέλουμε αυτό που λέει ο Θεός, εκεί να μένουμε. Εάν κάνουμε λάθος θα μας το διορθώσει ο Θεός. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αλάθητοι. Όχι, αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Ούτε διδάσκαλοι. Ποτέ. Ούτε θεολόγοι. Ποτέ. Τι είμαστε. Όλοι μας είμαστε μαθητές. Και μαθητεύουμε όλοι μαζί το Λόγο του Θεού. Θα σας λέω και θα μου λέτε. Και αν κάνουμε λάθος όλοι μαζί θα το διορθώνουμε. Δεν έχουμε πρόθεση να επιβάλλουμε απόψεις. Η πρόθεσή μας είναι να επιβληθεί ο Λόγος του Θεού σε όλους μας να υποταχθούμε στο λόγο του Θεού όλοι μα. Αμήν, αδελφοί. Δεν έχουμε άλλη. Να γίνουμε αρχηγοί σε ποιον. Ναι. Μωρέ, και να γίνω αρχηγός σε σένα, σώθηκε κι εσύ, σώθηκα κι εγώ. Τι αρχηγό να γίνω. Και τι να κάνω σαν αρχηγό. Ο Θεό να μα φυλάει. Δούλια θα είμαστε, αδελφοί όλοι. Δούλοι ο ένα τον άλλονε. Αλλά με σοβαρότητα και με αγιασμό. Ε, από εκεί και πέρα, τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Υπήρχαν Ισραηλίτες προδότες που είχαν προσχωρήσει στους Φιλιστέους. Βλέποντας τους Φιλιστέους να σφάζονται μεταξύ τους, πήγανε και αυτοί με τον Σαούλ. Υπήρχαν οι δειλοί που είχαν κρυφτεί στις τρύπες. Βλέποντας τους Φιλιστέους να, στράβουν, να σφάζονται μεταξύ τους, βγήκαν από τις α, τρύπες και γίνεγαγανε και αυτοί. Και έγινε πολύ μεγάλη ευλογία και λέει η γραφή Εκείνη την ημέρα έσωσε ο Κύριος τον Ισραήλ Εκείνη την ημέρα Μέσα σε μια μέρα με έναν, βασιλιά, με έναν βασιλιά Που θα ήταν μόνο αυτός βασιλιάς Γιατί η βασιλεία του είχε φύγει Από τα χέρια του Αλλά ο Θεός Βρήκε τον Ιωνάθαν Και με τον Ιωνάθαν έκανε μεγάλία Και μακάρι ανάμεσά μας Ο Θεός να βρει πολλούς Ιωνάθαν Αλλά και κανέναν Σαούλ Αμήν. Να ψάχνουμε τον ύμνο 320. Ήμνο